Η επιθυμία για το Θεό είναι ήδη δοσμένη από το βάπτισμά μας. Πνίγεται όμως μέσα στις πιο δυνατές επιθυμίες αυτού του κόσμου. Ωστόσο υπάρχει, είναι αυτή που μας σωθεί να αναζητήσουμε ό,τι μας λείπει. Αλλά εκείνο που λείπει πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, πώς μπορεί να φουντώσει η σχεδόν σβησμένη επιθυμία για το Θεό? Είπαμε, αν διαβάσουμε το βιβλίο Δύο Σκελόγια και πόσα ήδη μέχρι τώρα διάβασα, ο Άγιος Πορφύριος δεν κουράστηκε για να έχει την επιθυμία για το Θεό. Τη διατήρησε και την καλλιέργησε, αλλά την είχε εξ αρχής. Εμείς όμως δεν την έχουμε αυτή την επιθυμία, ή περισσότερο τουλάχιστον. Καταρχάς πρέπει να υπάρχει η επιθυμία γενικά. Αν δεν επιθυμούμε τίποτα, αποτέλεσμα το ότι η επιθυμία μας μαράθηκε ενδεχομένως στο κυνήγι ατέλειωτων καταναλωτικών αγαθών, αν δεν έχουμε λοιπόν καμία επιθυμία, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, δεν πρόκειται να επιθυμήσουμε ούτε το Θεό. Ο δρόμος για τον χριστιανό λοιπόν είναι γνωστός. Θα κάνει τα πράγματα που θέλει ο Θεός, ακόμη και αν δεν το επιθυμεί. Είναι αλήθεια ότι στον άνθρωπο αρέσει πιο πολύ να τρώει, λέει κάποιος, από το να ψάχνει στο Θεό. Ο Άγιος Μακάριος λέει, καρδίας μη θελούσεις. Δηλαδή, ενώ η καρδιά μας δεν θέλει να νηστεύσει, θα νηστεύεται. Ενώ δεν θέλει να πάει στο κατανοητικό εσπερινό, ας πούμε, την κυρία και το απόγευμα, τέτοια ώρα θα πάει. Και ούτω καθεξής. Λέει ο Άγιος Μακάριος, όσοις θέλει, πιστεύω ότι καταλάβετε τη γλώσσα, να προσέλθει προς τον Κύριο και να αξιωθεί της αιωνίου ζωής και να γίνει κατοικητήριο του Χριστού και να εμπληστεί από το Άγιο Πνεύμα, δια να διηγηθεί να φέρει τους καρπούς του Πνεύματος καθαρός και αμέντος κατά πάσα στα εντολάς του Κυρίου, αυτός πρέπει ούτω να αρχίσει. Πρώτον, πρέπει να έχει βεβαία πίστη στον Κύριο και να επιδώσει όλο τον εαυτό του εις τους λόγους των εντολών αυτού, να απαρνηθεί τον κόσμο κατά πάντα, δια να μην ασχολείται ο νους του ούτε με το ένα, ούτε με ένα από τα όρατα, αλλά μόνο να έχει προοφθαλμόν αυτόν μόνον τον Κύριο και τα εντολάς αυτού, και να επιδιώκει εις αυτόν μόνο να είναι αρεστός και να προσκαρτερεί πάντοτε εν την προσευχή, ελπίζον εις την επίσκεψη του Θεού και εις την βοήθεια αυτού. Έχουν το νου του πάντοτε εν τούτο και να διάζει τον εαυτόν του πάντοτε εις παν αγαθών και εις πάσαν στα εντολάς του Κυρίου κατά δύναμη, χωρίς υπερβολές δηλαδή, και μη θελούσεις της καρδίας. Πιστεύουν ότι ελθόν ο Κύριος θα ενοικήσει εντός αυτού και θα τον τελειώσει και θα τον ενδυναμώσει εις την κατόρθωση όλων των εντολών και ότι αυτός ο Κύριος θα γίνει οικητήριο της ψυχής και να μνημονεύει του Κυρίου πάντοτε προσδοκών αυτών εν αγάπη πολύ. Και τότε λέει θα φέρει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος καθαρός. Αν η επιθυμία μας λοιπόν έχει σχεδόν μαραθεί, πρέπει να τη ζωντανέψουμε πριν σβήσει εντελώς. Ήδη το είπαμε. Αν η επιθυμία μας στρέφεται συνεχώς σε πράγματα, παραδείγματος χάρη στα καταναλωτικά αγαθά, μπορεί όντως να στερέψει εντελώς. Όχι μόνο το Θεό δεν θα επιθυμούμε τότε, αλλά και τίποτε άλλο. Η ανορεξία συμβαίνει και με τα πράγματα της ψυχής. Η συνεχής αναζήτηση του καινούργιου αντικειμένου, λένε οι ειδικοί, αλλά και η ανθρώπινη εμπειρία, αναπαράγει την αίσθηση του ανικανοποίητου. Αν προτιμάμε μόνο την άνεση που μας προσφέρουν τα αντικείμενα, η επιθυμία μας θα κινδυνεύσει να εξαφανιστεί. Η Σαμαρίτιδα που αναζητούσε το νερό της πηγής, καλώς έκανε, αλλά αυτό το νερό δεν ξεδιψάει πάντα. Το πηγάδι των γήινων επιθυμιών κάποτε στερεύει και αντί για νερό μαζεύονται στον πάτο φίδια και σκορπιοί. Η ασκητική της Εκκλησίας μας λοιπόν μας δείχνει το δρόμο. Αρκεί να υπάρχει ως προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος θέλει να θεραπευτεί. Δεν είναι αυτονόητο. Ο Χριστός ρωτάει τον παράλυτο αν θέλει να θεραπευτεί μεταξύ άλλων και γιατί πολλοί βολεύονται στην ασθένειά τους και στην αμαρτία τους που τους εγγυάται επαναλαμβανόμενες απολαύσεις. Αν θέλω λοιπόν να θεραπευτώ, περιορίζω κατά το δυνατόν την εκπλήρωση των γήινων επιθυμιών μου και ασκώ σχετική βία στον εαυτό μου για την τήρηση των εντολών του Θεού. Άλλωστε, η Σαρακοστή είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για κάτι τέτοιο. Χάρη στον νόμο, λέει ένας στοχαστής, η επιθυμία μας αυξάνεται, γίνεται πιο έντονη, πάλεται, είναι πιο ζωντανή.
δίχως το φράγμα του νόμου βυθίζεται στην άμμο και πεθαίνει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποιες εντολές, κάποια όρια, παραδείγματος χάρη η νηστεία. Αυτά όχι μόνο δεν θάβουν την επιθυμία του ανθρώπου, αλλά τη ζωντανεύουν. Λέει κάποιος ότι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου χωρίς όρια, χωρίς γραμμές και χωρίς κανόνες είναι απλά ένα χωράφι όπου δεν μπορεί κανείς να παίξει ποδόσφαιρο. Τα όρια και οι κανόνες λοιπόν αυξάνουν την επιθυμία, δεν την συμφλήγουν. Παρότι ο άνθρωπος σήμερα επιθυμεί να κάνει ό,τι θέλει και να μην έχει κανόνες και καταλήγει στο τέλος να είναι ανορεκτικός και να μην επιθυμεί τίποτα παρά μόνο ενδεχομένως τα ναρκωτικά, σημαίνει το αντίθετο με εμάς τους χριστιανούς που εξαιτίας των εντολών του Θεού μπορούμε με υγιή τρόπο να αυξήσουμε την επιθυμία μας και να την κατευθύνουμε προς τον Θεό. Εκείνο όμως που προέχει είναι να προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, τα της πνευματικής ζωής δηλαδή, με υπευθυνότητα. Όχι όποτε θυμόμαστε ή όποτε μας έρθει παρόμοια επιθυμία. Έτσι όπως είμαστε, τέτοιες επιθυμίες πνευματικές δηλαδή, δεν θα έρθουν παρά μόνο σποραδικά και γι' αυτό ατελέσφορα. Αντίθετα, χρειάζεται να τα ενεργούμε υπεύθυνα και εντός ενός όχι ασφυκτικού πλαισίου, έτσι ώστε να αποδώσουν. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε πάντα ότι το άγχος δεν κάνει καλό στην πνευματική ζωή και το άγχος προκαλείται όταν δεν υπάρχει επιθυμία για τον Θεό. Όταν όλα γίνονται στεγνά, καθηκοντολογικά, αλλά από την άλλη ο Άγιος, είπαμε, είχε από μικρός αυτό τον έρωτα για τον Θεό. Δεν χρειαζόταν να πιέσει πολύ τον εαυτό του. Οι περισσότεροι που δεν έχουν αυτό τον έρωτα, κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε. Ακριβώς λοιπόν, η έννοια του ορίου και του κανόνα μπορεί να μας βοηθήσει. Η ίδια η επιθυμία περιέχει την υπευθυνότητα και τον νόμο. Διαφορετικά χάνεται. Δεν μπορώ να επιθυμώ ανεξέλεγκτα τα πάντα. Έτσι δολοφονώ την επιθυμία μου. Ένα παιδί που έχει μπροστά του αμερίθμητα παιχνίδια χάνεται μέσα σε αυτά και στο τέλος δεν απολαμβάνει κανένα. Γι' αυτό και η Εκκλησία πάντα βάζει όρια, τουλάχιστον στην αρχή. Θα νηστέψεις τότε, θα προσευχηθείς τόσο, θα κάνεις ελεημοσύνη τόση έτσι ώστε να μην το μετανιώσεις μετά και ούτω καθεξής. Αν δεν υπήρχε αυτή η τάξη, η επιθυμία μας δεν θα ήξερε πού να σταθεί. Και όλα αυτά βέβαια στον αγώνα εναντίον της αμαρτίας που αλλοιώνει την καλή επιθυμία του ανθρώπου. Η αμαρτία, λέει πάλι ο Γέροντος Σοφρόνιος, αρχίζει με την ειδονή, καταλήγει όμως σε τραγικό όλεθρο. Η σωτηρία από την εξουσία της αμαρτίας πάνω μας αρχίζει με την επίπονη μετάνοια, αλλά το τέλος της είναι η νίκη του αγαθού. Αρκετές φορές άκουσα ανθρώπους να λένε «Είμαι πρόθυμος να δεχτώ τη θρησκεία αν μου δίνει χαρά». Ωστόσο, περιμένουν τη χαρά ήδη από την αρχή της πίστεως τους, πράγμα που δεν είναι πάντοτε κατορθωτό. Κι όμως, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι καταβάλουν πραγματικά τεράστιο κόπο για να εξασφαλίσουν στον εαυτό τους συνθήκες προνομιακές στον αγώνα τους για την επιβίωση. Μεγαλύτερος ακόμη αγώνας απαιτείται από τους καλλιτέχνες για να τελειοποιηθούν στον τομέα της τέχνης που επέλεξαν. Συχνά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ποιητές και ζωγράφοι, λογοτέχνες και μουσικοί υπομένουν πρόθυμα κάθε είδους στέρηση από αγάπη για την τέχνη. Με τον ίδιο τρόπο και με μεγαλύτερη ακόμη προθυμία, όσοι δέχτηκαν το προνόμιο να ψηλαφίσουν την ουράνια φλόγα, υποφέρουν με χαρά τα πάντα. Ο Θεός που ο ίδιος μας κάλεσε σε μια ζωή, τελειώνω, παραπάνω από τα συνηθισμένα, βλέπει τον κόπο και τη μικρή επιθυμία μας για Αυτόν. Θα ενεργήσει μέσα μας, έτσι ώστε αυτή η επιθυμία να γίνει μεγάλη και να μας κυριεύσει. Μια επιθυμία όχι πλέον για αντικείμενα και πλούτη, αλλά για τη συνάντηση με τον Θεό και των πλησίων. Τότε θα γίνουμε άνθρωποι της Ανάστασης. Και τώρα, αφού, όπως είπαμε, ζούμε μετά την Ανάσταση του Χριστού, άνθρωποι της Ανάστασης είμαστε, αλλά δεν έχουμε αίσθηση ακόμα αυτής της Ανάστασης. Είμαστε, μιλώντας λίγο τον Μοιρά, σαν τον Άγιο Σιλωάν τα χρόνια που ζούσε μέσα στην Οδύνη, αναζητώντας να του φανερωθεί ο Χριστός εκ νέου. Η σωτηρία του, όμως, ήταν ότι είδε τον Χριστό και είχε εμπειρία της Ανάστασης. Και τότε θα συμβεί σε εμάς, ό,τι και στον Άγιο Πορφύριο. Η επιθυμία μας όντως δεν θα ελέγχεται από εμάς, όπως και τώρα. Δεν μπορούμε να την κατευθύνουμε, είπαμε, όπου θέλουμε, αλλά θα κατευθύνεται από τον ίδιο τον Θεό. Θα μας κατέχει η επιθυμία του Θεού. Θα χάσουμε τον έλεγχο.
θα χάσουμε τις βεβαιότητές μας και την τυφλή εμπιστοσύνη στο εγώ. Και ενώ πρώτα η ύπαρξη σημαδευόταν από μια έλλειψη και από μια αδυναμία, ένα κενό που όταν κάπως το καλύπταμε αυτό αμέσως μεταφερόταν αλλού, τώρα ο άνθρωπος αισθάνεται ότι γεμίζει και ολοκληρώνεται στη συνάντηση με το πρόσωπο του Θεού. Και ενώ η έλλειψη πυροδοτεί την επιθυμία και την προσμονή της κάλυψής της, τώρα ομοίως η άπειρη επιθυμία του Θεού δεν φτάνει ποτέ στο κορεσμό. Μας γεμίζει, αν και μας φαίνεται συνεχώς ερχόμενη, καθότι ο Θεός είναι ήδη μέσα μας, αλλά και πάντοτε ερχόμενος. Τώρα νιώθω ότι κατεξοχήν με επιθυμεί ο ίδιος ο Θεός. Δεν είμαι πλέον μια έλλειψη, μια απουσία, ένα κενό, μια ασημαντότητα, αλλά μια παρουσία. Η ζωή μου δεν στερείται νοήματος. Αισθάνομαι πλέον ότι έχω πατέρα. Ο Θεός δεν είναι απλά ο Δημιουργός μου, ο Κύριός μου, αλλά πάνω απ' όλα πατέρας μου. Βρήκα την απάντηση στην πρωταρχική κλίση μου, να υιοθετηθώ από το Θεό, να γίνω σαν ένας μικρός Θεός, χωρίς να χάσω την προσωπικότητά μου, χωρίς να πάρουν τα μυαλά μας αέρα λοιπόν. Γι' αυτό πλαστήκαμε και αυτό είναι ένας δημιουργικός εγωισμός. Δεν πρέπει να στοχεύουμε σε κάτι το κατώτερο, διότι τότε η επιθυμία αποδυναμώνεται. Και όντως, τότε θα είμαστε σαν τους ερωτευμένους. Θα μας συνεπάρει ο έρωτας για το Θεό, με τη διαφορά ότι η επιθυμία μας μπορεί να μοιάζει ανεξέλεγκτη, τα μυστήρια του Θεού δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν και να περιγραφούν, όπως σε έναν ερωτευμένο, αλλά θα είναι ταυτόχρονα σε καλά χέρια και γι' αυτό δεν θα μας απογοητεύσει, ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή. Αυτό δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Πότε θα έρθει αυτός ο έρωτας δηλαδή για το Θεό, εμείς πασχίζουμε γι' αυτό. Τα του Θεού, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, αφεαυτόν έρχονται, σου του τον καιρό μη είδοντος, δεν ξέρεις πότε θα έρθουν, έρχονται από μόνα τους. Αλλά το δίχως άλλο θα έρθουν και θα έχουν και το στοιχείο της έκπληξης. Δεν θα είναι δηλαδή κατεξοχήν αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας. Αμήν λέγω ημίν, λέει ο Χριστός, ότι ουδείς εστίν ως αυτή και νοικίαν, οι γονείς, οι αδελφούς, η γυναίκα, η τέκνα, είναι και της Βασιλείας του Θεού, ως που μη απολάβει πολλαπλασίωνα εν το καιρό τούτο και εν το αιώνιο ερχομένο ζωήν αιώνιο. Ο Άγιος Πορφύριος αισθάνθηκε ότι καλείται από το Θεό και είχε τη δύναμη και την επιθυμία να ανταποκριθεί σε αυτή την κλίση. Ας ευχηθούμε το ίδιο να συμβεί σε όλους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπάρλα για την υπέροχη ανάπτυξη του θέματος. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει κάποια ερώτηση, φαντάζομαι. Την ερχόμενη Κυριακή, δεύτερη των μυστηριών, ο μιλητής του Καταληκτικού Εσπερινού θα είναι ο πατήρ Επιφάνιος Ξυγκόρος, με θέμα του ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και ο δικός μας Ευαγγελισμός. Να είστε καλά. Όσοι θέλετε μπορείτε να κατέβετε να πούμε ένα τσάι και να... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ώρα ήταν...